Παράλληλα, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον πρόεδρο του Ιράν Ραϊσί στην Ταρσκέντη, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας. Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη. Μανώλη, είναι μια συνάντηση ειδικού ενδιαφέροντος. Οπωσδήποτε, διότι και οι δύο χώρες υποστηρίζουν τη Χαμάς. Δεν το κρύβουν άλλωστε. Το Ιράν με το δικό τρόπο και η Τουρκία τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο έχει δηλώσει ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση με τον πιο επίσημο τρόπο από το Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Σήμερα λοιπόν Ραϊσί και Ερντογάν συζητούν για τη Γάζα, για τον τρόπο που μπορεί να υπάρξει κάποια κατάπαυση του πυρός, για ανθρωπιστική βοήθεια, βεβαίως και τις πολιτικές των χωρών τους σχετικά με τη σχέση με το Ισραήλ αλλά και με την Παλαιστίνη, δηλαδή και με την Παλαιστινιακή Αρχή αλλά και με τη Χαμάς. Θα δούμε ποια θα είναι τα αποτέλεσματα. Ωστόσο, η εικόνα που δίνουν οι δύο χώρες έχει πολύ μεγάλη σημασία και η φωτογραφία αυτή προς τον δυτικό κόσμο. Από εκεί πέρα όμως, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν και εξελίξεις, λένε τουλάχιστον εδώ στην Τουρκία, και για τους ομήρους που είναι στα χέρια της Χαμάς. Μανώλη, είχε προηγηθεί ωστόσο η εκ νέου επίθεση του Ερντογάν σε Ισραήλ και Δύση επανέλαβε τα περισφαγών των Ισραηλινών υπό την ανοχή των δυτικών χωρών. Ακριβώς, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στην ομιλία του στη Σύνοδο είπε ότι οι δυτικές χώρες, οι οποίες μιλούν συνεχώς για ανθρώπινα δικαιώματα και επιτρέπουν, όπως υποστήριξε, το να καίνε κάποιοι το Κοράνι στα πλαίσια της ελευθερίας του λόγου και των σκέψεων, από την άλλη παρακολουθούν όλες αυτές τις σφαγές από το Ισραήλ, όπως υποστήριξε. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να λέει ότι στην επίθεση του Τσαλί Εμπντό, του περιοδικού Τσαλί Εμπντό, είχαν πεθάνει 25 άνθρωποι και είχε ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος, ενώ αυτή τη στιγμή πεθαίνουν στην Παλαιστίνη χιλιάδες άνθρωποι. Ήταν μια σκληρή ρητορική και εναντίον των ΗΠΑ, μίλησε και εναντίον του Ισραήλ και όλου του δυτικού κόσμου. Άλλωστε, είπαμε, η συνάντηση εκεί και με τον Ιρανό συνεχίζεται και οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου είναι αυτές που θα δούμε τώρα. Θα παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, τη νέα επίθεση Ερντογάν και επανερχόμαστε. Ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, üniversiteleri, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor. Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran bir fanatizmle karşı karşıyayız. Sürekli insan hak ve hürriyetlerinden, demokrasiden bahseden batılı ülkeler ise İsrail'in tüm bu katliamlarını uzaktan seyrediyor. Σε άλλο θέμα τώρα, Μανώλη, είχαμε τη σκληρή απάντηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την έκθεση κόλαφο της Κομισιόν που καρφώνει την Τουρκία για τα ατομικά δικαιώματα. Για όλα ουσιαστικά, και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, αλλά και το σύστημα, το πολιτικό σύστημα στην Τουρκία. Και έρχεται το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, αρνείται ξεκάθαρα όλες τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει χαρακτηριστικά: η συνεχιζόμενη άδικη και προκατηλημένη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη χώρα μας είναι ανησυχητική για το μέλλον της Ηπείρου μας, η οποία αντιμετωπίζει πολλές απειλές. Απορρίπτουμε πλήρως τους αβάσιμους ισχυρισμούς και τις αδικαιολόγητες επικρίσεις που περιβάλλονται στην έκθεση, περιλαμβάνονται στην έκθεση, ιδιαίτερα τις ενότητες που αφορούν τα πολιτικά κριτήρια και το δικαστικό σύστημα καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όπως πάντα, η έκθεση αναφέρει χαρακτηριστικά όσον αφορά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις για την Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και την Κύπρο, αντικατοπτρίζει τις παράνομες, μη ρεαλιστικές και μαξιμαλιστικές θέσεις των Ελλήνων και Ελληνοκυπρίων, ενώ παράλληλα αγνοεί τις δίκαιες πολιτικές της χώρας μας και της, όπως συναποκαλείται το Υπουργείο Εξωτερικών, του Δουβούκου. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ.